ρίχνοντας χειροβομβίδες κρότου λάμψης και κάνοντας χρήση χημικών εναντίον των μεταναστών, σκοπιανοί αστυνομικοί εισβάλλουν στην ουδέτερη ζώνη στα σύνορα με την Ελλάδα. Οι μετανάστες εκτοξεύουν πέτρες εναντίον τους. Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Καλυμμένοι πίσω από τις ασπίδες, οι αστυνομικοί υποχωρούν, συνεχίζοντας να ρίχνουν χειροβοβίδες κότου λάμψης για να διαλύσουν τους συγκεντρωμένους μετανάστες. Φτάνουν πίσω από τη συνοριακή γραμμή και οχυρωμένοι εκεί κρατούν μακριά τους μετανάστες. Τα επεισόδια γενικεύτηκαν όταν οι μετανάστες, τους οποίους οι αρχές της γειτονικής χώρας δεν επιτρέπουν τη διέλευση, θεωρώντας ότι δεν προέρχονται από εμπόλεμες περιοχές, άρχισαν να επιτίθενται με πέτρες στους σκοπιανούς αστυνομικούς, βλέποντάς τους να στείλουν φράχτη ύψους 2,5 μέτρων στα σύνορα με την Ελλάδα. We are all human, we are in a bad situation and we want to cross the border. If we stay here, something more than worse than this may happen to us. Επί μισή ώρα, οι οργισμένοι μετανάστες σφυροκοπούσαν με πέτρες τους αστυνομικούς. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της γειτονικής χώρας, 18 αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Την οργή τους πυροδότησε και ο σοβαρός τραυματισμός ενός 32χρονου Μαροκινού, ο οποίος λίγη ώρα νωρίτερα είχε ανέβει σε ένα βαγόνι του ΟΣΕ και υπέστη ηλεκτροπληξία.